Oh.
Amen.
Εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τεκνοντήτε επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, ειν αρνησάμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, ζήσομεν εν τον αιώνι. Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσε αυτό λαόν περιώσιον. Ζηλωτήν καλών έργων. Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του σώτηρος ημών Θεού, ουκ εξέργων των εν δικαιοσύνη ον επίησαμεν ημείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, ου εξέχεν εφημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών, ή να δικαιωθέντες τι εκείνου χάριτι κληρονόμοι γενόμεθα. Ελπίδα ζωής αιωνίου. Ο δε Ιωάννης
Πόσο δημιουργούν
κάνουν με την χάρη του Θεού. Πώς επιφαίνεται το πρόσωπο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Πώς λάμπει το φως σήμερα μέσα στη ζωή μας. Πώς διαήρθε ο Χριστός να μας φέρει στη ζωή μας. Ολόκληρο. Όχι λίγο. Όχι από μια χαραμάδα να έρθει. Πώς ολόκληρο. Όλοι οι θεότητα όλος ο Θεός παρουσιάζεται, η Αγία Τριάς παρουσιάζεται, η φωνή του ουρανού, η φωνή του Θεού, ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα, η υπεραστερά η οποία έρχεται και ολοκληρώνεται. Όλα σήμερα είναι ωραία. Όλα σήμερα γεμίζουν την καρδιά μας από συγκίνηση, από αγαλίαση. Από και το πρόσωπο λοιπόν είναι σήμερα επίκαιρο, είναι ο Άγιος Ιωάννης. Αυτό συνοψίζει όλους τους προφήτες. Παρέα Διαθήκη ήταν όλη η προφητεία πως θα έρθει ο Χριστός, με ποιον τρόπο θα έρθει, προετοιμάζεται ο άνθρωπος να ακούσει τον ξανάκουση και ένας προφήτης και δύο προφήτες και δύο και δώδεκα και πολλοί. Συνοψίζονται όλοι οι προφήτες εις το πρόσωπο του Ιωάννη. Ο Ιωάννης έρχεται, πρόδρομος λέγεται, προφήτης λέγεται, μεγάλος λέγεται. Ο Χριστός τον ονομάζει το μεγαλύτερο πρόσωπο της ανθρωπότητας, το πρόσωπο του Ιωάννη. Συνοψίζει ο Ιωάννης. Τι κάνει ο Ιωάννης. Φωνή. Βοώντος εν διερήμου. Ποια έρημο. Μήπως ο κόσμος είναι έρημος. Όταν το λέμε αυτό φωνή βοώντος εν διερήμου σήμερα λέμε σε ακούμε αλλά ποιος σε ακούει έρημος ή κανείς δεν σε ακούει. Η έρημος είναι θα όλοι εμείς. Εμείς όλοι οι άνθρωποι είναι θα έρημοι. Δεν ακούμε τη φωνή. Δεν μας έρχεται η φωνή. Δεν μας αγγίζει η φωνή. Δεν μας συγκινεί βαθιά. Δεν μας συγκαράζει η φωνή. Αυτή η φωνή ετοιμάζεται την οδόν του Κυρίου. Παράκληση είναι αγαπημένη. Ευθείας πήγε να στρίψει. Μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο θα υποδεχτούμε τον Θεό μας. Ετοιμάσουμε τον δρόμο να είναι στρωμένος, να μην έχει λακούνες, να μην έχει εμπόδια, να μην σκοντάφτουμε, να είναι ευθύς, να βαλίζομαι περήφανα και να χαιρόμαι. Και ο Ιωάννης λοιπόν φωνάζει αυτό το περίφημο μετά που είναι μετανοημένο. Σημαίνει στην ελληνική μας τη γλώσσα τη γλώσσα. Ενθυμισμένη μετά το αλλάζει το μυαλό, αλλάζει η σκέψη. Αυτή η διάνοια την οποία έχει το πλούσιο αυτό, δώρο του Θεού στον άνθρωπο, το μόνο, το δυνατό, το μοναχικό, αυτό να αλλάζει. Αλλάζει και την παρουσία του Θεού. Ο Θεός εμφανίζεται αγαπητοί μου. Ο δρόμος ανοίγεται, η ψυχή του Ιωάννη εφαίνεται, συγκινείται, χαίρεται και το χέρι του τρέχει. Γιατί θα δώσει το βάπτισμα αυτό που μας έδωσε και εμείς εμάς όλους. Και όλοι εμείς είναι βαπτισμένοι. Όλοι εμείς έχουμε τη χάρη. Έστω και δεν τη συνειδητοποιούμε πάντοτε. Έχουμε τη χάρη. Μας δόθηκε η χάρη. Να το έχετε υπόψη σας. Μην το ξεχνάτε. Την έχουμε τη χάρη. Και μας την παραλαμβάνει σήμερα αυτό που ο Θεός μέσα εις όλη μας τη φύση και στον ουρανό και στην θάλασσα και σε όλα τα μήκη με τα πλάτη της οικουμένης παρουσιάζεται ο Θεός.
Thank you.
πιστεύω σαν άνθρωπος. Μπορούμε να συγκροθούμε σήμερα και να λέμε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα. Να κρίνουμε τους άλλους άνθρωπους που έγιναν στα παλιά τα χρόνια που έμπαιναν οι καμπέλες στις εκκλησίες. Ένας μεγάλος βασίλειος και όλοι οι άλλοι και πήγαινε και στους αυτοκράτους και μόνος. Σήμερα δεν φωνάζομαι. Δεν φωνάζομαι. Μαρτυρούν όσο και να φωνάζονται θα είναι φωνή όμως του Διευρύου, όπως λέμε, δεν θα μας ακούει κανείς. Να πράγει, να φαινόμενα, να λάμπουμε, να φωτίζουμε, να έχουμε την όψη του γεραστού ανθρώπου. Oh, peace.
Oh.
Padre, no te perdís, Cristo, y os quitís, Padre, Hijo.
Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων,
φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Amen.
Thank you.
Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
Thank you.
Thank you.
ούτε έστε εκεί οδός ακάθετος. Οι δε διεσπαρμένοι πορεύσονται επ' αυτής, και ου μη πλανηθώσει. Και ου καίστε εκεί, λέω, ουδέ των πονηρών θηρίων. Ου μη ανάβει εις αυτήν, ουδέ μη ευρέθη εκεί. Αλλά πορεύσονται αυτοί λελιτρωμένοι και συνηγμένοι υπό Κυρίου, και αποστραφίσονται και ύψους εις Σιών με τεφροσύνης καγαλιάσεως και φροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών, επί γάρ της κεφαλής αυτών ένεσης και γαλία και φροσύνη καταλήψεται αυτούς. Απέδρα οδύνη, λύπη και συναγμός. Προφητείας εις Αγίου του Ανάγνωστα. Σοφία πρόσφαμε. Τάδε λέγει Κύριος, οι διψώτες χορεύεστε, ευείδων, και όσοι μη έχετε αργύριο, βαδίσατε εις αγοράσατε και βάγεστε και πείστε άνευ αργύριο και τιμήσου ίνων και στέα. Ίνατι τιμάστε αργύριο και εν ουκ άρτης και ομόχθος ημών ουκ εις πληρωτικής προσμονή. Ακούσατε και φάγεστε αγαθά και εν τρυφήσει εν αγαθείς η ψυχή ημών. Προσέχετε τη σωσήν ημών και επακολουθείτε της οδής μου. Εισακούσατε μου και ζήσετε να αγαθείς η ψυχή ημών και διαθήσομαι ημίν διαθήκην αιώνιον και οσία Δαβίδ τα πιστά. Ιδού μαρτύριον εν θέση, έδωκαν αυτόν άρχοντα και προστάσοντα εν θέση. Ιδού ένθου, ακ ουκ είδασε επί καλέσταζε και λαοί και ουκ επιστάσε. Επί σε καταψευθόντες, ένεκεν Κυρίου του Θεού σου και του Αγίου Ισραήλ, ότι ενδοξάσε. Ζητήσατε τον Κύριο και εν το ευρίσκην αυτόν επικαλέσταστε. Ίνικα διοικίζει νημήν. Απολύπω ο ασεβής τα σοδούς αυτού και ανήρ άνομος τα σβουλάς αυτού και επιστραφείτε προς Κύριο και ελευθίσεστε και κράξεστε ότι επί πολύ αφήσει τα σαμαρτίας ημών. Ουγάρ εισήν ευουλέμου, όσπερ ευουλέ ημών, ούδε έως όσπερ και οδή ημών. Εοδή ημών λέγει Κύριος, αλλός απέχει ο ουρανός από γης, ούτως απέχει η οδός μου από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από της διανία μου. Ως γάρ, αν καταβεί η ετός, ή χιόν εκ του ουρανού και ου μη αποστραφεί έως εάν μεθύσει την γη και τέκει και εκβαλαστήσει και δω σπέρμα το σπύρο μου και άρτον εις βρώσει ούτως έστε το ρήμα μου ο εάν εξέλθει εκ του στόματός μου ου μη αποστραφεί προς με κενών έως εάν τελέσει όσα αν η θέλησα και ευωδώσω τα σοδούς μου και τα εντάλματά μου εν γάρ ευρωσύνη εξετέλευστε και εν χαρά διαδιδαχθήσαστε τα γάρ όρη και η βουλή και η βουνή εξαλούνται προσδεχόμενοι ημάς εν χαρά και πάντα τα ξύλα του αγρού εκκροτήσει της κλάδης και αντί της τυβής αναβυσίτσεται κυπαρίσης, κυπάρισος αντί δε της κοντίζης αναβύσετε μυρσίνη και έστε Κύριο εις όνομα και εις σημείων αιώνιων ουκ εκλείψα. Προφητείας εις Αγίου του Ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, αντλήσατε είδον με τεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου και ρίς εν τη ημέρα εκείνη. Υμνείτε τον Κύριο, βοάτε το όνομα αυτού, αναγγείλατε εν της έθνηση τα ένδοξα αυτού, υμνίσκεστε ότι υψώθη το όνομα αυτού, υμνήσατε το όνομα Κυρίου, ότι ψηλά επίησε, αναγγείλατε ταύτα εν πάση τη γη, αγαλιάστε και ευθένεστε κατοικούντες Σιών, ότι υψώθη ο Άγιος του Ισραήλ εν μέσω αυτής. Πρόσκομεν. Κύριος Πέρας της ζωής μου. Σοφία. Ως κορυφαίος πρώτης επίσκοπος Σάββατος Ανάγνωσμας. Πρόσκομεν. Αδελφοί του Θεού μας ανοί, ότι τα πέρας ημών πάντες, και πως και φέρνει εις σας.
Χριστίαρθοι, ακούσαμε το Αγίο Ευαγγελίο. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα Τύχου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωμα. Άσκομεν. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως υπεριστερά καταβαίνουν επ' αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ εγώ κοίσα. Κυρίου δεήθωμεν, Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεήθωμεν, Υπέρ της Αγίας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, του Κυρίου δεήθωμεν, Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν εν αυτό του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του Πατρός Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερεμίου και τους συλλειτουργούντος αυτών Αθαναήλ Αρχιερέως του και Επιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσα και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεήθωμεν. Πέρ της πολέως νήσου και ενορίας ταύτης πάσης πολέως χώρας και των πίστη πούντων εν αυτές του Κυρίου δεήθωμεν. Περ ευκασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεήθωμεν. Περ πλέον των αδιπορούν των υπταμένων νοσούντων, καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργεία και επιφυτίσθη του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του καταφυτίσε τη σύνδεση τούτης, την καθαρτική της υπερουσίου Τριάδος ενέργειας, του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής, την χάριν της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου, του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμόν γνώσεως και ευσεβίας, δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεήθωμεν.
του γεννηθήνε το είδωρ τούτο, Αγίες μου δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, θυσίασιν ψυχής και σώματος, και βάσαν ωφέλειαν επί τίδιον, του Κυρίου δεήθουμεν. Περ του γενέστε, αυτό είδωρ αλλόμενον, η ζωή αιώνιον, του Κυρίου δεήθουμεν. Αναδειχθήνε αυτό αποτρόπαιον πάσης επιβουλής ορατών και αοράτων εχθρών Κυρίου δεήθωμεν υπέρ των αντλούντων και αριωμένων εις Αγίας Μονίκων του Κυρίου δεήθωμεν υπέρ του γενέστε αυτό προς καθαρισμών ψυχών και σωμάτων πάση της αλλοιωμένης πίστη και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του καταξιωθήνε ημάς εμπληστήνε Αγίας μου δια της των υδάτων τούτων μεταλήψεως τη αοράτω επιφανία του Αγίου Πνεύματος Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς του Κυρίου δεήθωμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεήθωμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη. Παναγία Σοκράντου υπερευλογημένης εν δόξου της μήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τριάς υπερούσιε, υπεράγαθε, υπέρθεε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, αόρατε, ακατάληπτε, δημιουργέ των νοερών ουσιών και των λογικών φύσεων, η έμφυτος αγαθότης, το φως το απρόσφυτον, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, λάμψον καμί του αναξίου δούλου σου, φώτισον μου της διανοίας τα όματα, όπως ανυμνήσε τον πίσω την άμετρον ευεργεσίαν και δύναμη. Ευπρόσδεκτος γενέστου η παρεμουδέησης, δια των παρεστώτα λαών, όπως τα πλημελήματά μου μη κολλήσουν συνενθάδε παραγενέστε το Άγιον σου Πνεύμα. Αλλά συγχώρησον μια κατακρήτως βοάνση και λέγειν καινή, υπεράγαθε. Δοξάζομεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε παντοκράτορ προαιώνιε βασιλεύ. Δοξάζομεν σε τον κτίστην και δημιουργόν του παντός. Δοξάζομεν σε ιέ του Θεού μονογενές. Τον απάτορα εκ μητρός και αμήτωρα εκ πατρός. Εν γάρτι προλαβούσε ορτήν ήπιον σε είδομεν. Εν δέτη παρούσι τέλειον σε ορώμεν. Τον εκ τέλειου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών. Σήμερον γάρο της εορτής μην επέστη καιρός και χορός Αγίων εκκλησιάζει μην και άγγελοι με τα ανθρώπων συνεορτάζουσι. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς της είδας είναι επεφύτησε. Σήμερον ο άδειτος ήλιος ανέτειλε και ο κόσμος το φωτί Κυρίου καταβγάθεται. Σήμερον η σενήνη λαμπρέστε σ' ακτήσει το κόσμο συνεκλαμπρύνεται. Σήμερον η φωτοειδείς αστέρες τη φεδρότητη της λάμψεως την οικουμένη καλοπίζουση. Σήμερον εν εφέλε η ετών δικαιοσύνη στη ανθρωπότητη ουρανόθεν δροσίζουση. Σήμερον ο άκτιστος υπό του ιδίου πλάστου πουλή χειροθετείται. Σήμερον ο προφήτης και πρόδρομος το δεσπότη προσέρχεται, αλλά τρόμο παρίσταται ορών Θεού η προς ημάς συγκατάβαση.
σήμερον τα του Ιορδάνου νάματα εις η άματα πείτε τη του Κυρίου παρουσία. Σήμερον ρήθρις μυστικής πάσα η κτήσης αρδεύεται. Σήμερον τα των ανθρώπων πτέσματα τη σύνταση του Ιορδάνου απαλήφονται. Σήμερον ο παράδεισος συνέωκται της ανθρώπης και της δικαιοσύνης ήλιος καταβγάζει ημίν. Σήμερον το πικρόν είδωρ το επιμοσέως το λαό εις γλυκύτητα μεταποιείται τη του Κυρίου παρουσία. Σήμερον του παλαιού θρήνου απειλάγημεν και ως νέος Ισραήλ διεσώθημεν. Σήμερον του σκότους ελυτρώθημεν και το φωτί της θεογνωσίας καταβγαζόμεθα. Σήμερον η ακλής του κόσμου καθαίρεται τη επιφανία του Θεού ημών. Σήμερον λαμπαδοφεγγεί πάσα η κτήσης άνωθεν. Σήμερον η πλάνη κατήργηται και οδόν ημίν σωτηρίας εργάζεται η του Δεσπότου επέλευσης. Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Σήμερον ιερά και μεγαλόφωνο εις των Ορθοδόξων παρήγυρης αγάλεται. Σήμερον ο Δεσπότης προς το βάπτισμα επήγεται ή να αναβιβάσει προς ύψος του ανθρώπινον. Σήμερον ο ακλινής το ιδίο ηκέτη υποκλίνεται ή να ημάς εκ της δουλείας ελευθερώσει. Σήμερον βασιλεία του ουρανών εισάμεθα της γάρ βασιλείας του Κυρίου και έστε τέλος. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράν εμερίσαντο και ο κόσμος ευφροσύνης πεπλήρωτε. Είδωσαν σε είδατα ο Θεός, είδωσαν σε είδατα και ευοβήθησαν. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω θεασάμενος το πύρ της θεότητος, σωματικός κατερχόμενον και εισερχόμενον επ' αυτόν. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω θεωρών το πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς κατερχόμενον και περιπτάμενον σοι. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω ρών τον αόρατον οραθέντα, τον κτίστην σαρκοθέντα τον δεσπότην εν δούλου μορφή. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω και τα όρια σκύπτησαν θεών εν σαρκή καθορώντα. Και νεφέλε φωνήν έδωκαν θαυμάζουσε των παραγενόμενων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, αυτόν δε της παρακοής θάνατον και των της πλάνης κέντρων και των του άδου σύνδεσμων οι Ιορδάνοι μυθίσαντα και βάπτισμα σωτηρίας στον κόσμο δοησάμενον. Όθεν κακό αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, τα μεγαλεία των θαυμάτων σου διηγούμενος, συνεχόμενος φόβο εν κατανοίξει υπόωση. Μέγα σοι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ημνών των θαυμασίων σου. Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι. Μεγάσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι. Μεγάσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι. Ξηγάρ βουλήσει εξ οικόντων εις το ίνε παράγων τα σύμπαντα. Το Σόκρατη συνέχει στην κτήση και τη σύγχρονία διοικεί στον κόσμο. Σι εκ τεσσάρων στοιχείων την κτήση συναρμό σα, τέταρση και ρίση των κύκλων του εαυτού εστεφάνου σα. Σε τρέμουσιν πάσε ενωρέ δυνάμεις. Σε ημνη ήλιο, σε δοξάζει σε λίγη, σε εντυχάνει τα άστρα, σε υπακούει το φως, σε φύτου συνάβηση, σε δουλεύου συνεπηγέ, σε εξέτεινα στον ουρανό που σιδέρει, σε εστρέωσα στην γίνη των υδάτων,
Συ περιετήγησα στην θάλασσα ψάμου. Συ προς αναπνοάστομα αέρα εξέχειας. Αγγελικέ δυνάμεις Συ λειτουργούσε και των Αρχαγγέλων χωρίς εγκροσκυνούσε. Τα πολυώματα χερουβήμου και τα εξαπτέρυγα σαραφείμ κύκλο εστώτα και περιεκτάμενα φόβο της απροσύτης οδόξης κατακαλύπτεται. Σιγά Θεός όν απερίγραπτος, άναρχόστε και ενεύχοστος, ήρθες επί της γης μορφήμων λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, που παρέφερες δέσποτα διασπράχνα ελέου σου, θεάστα υπό του διαβόλου και κανούμενο το γένος των ανθρώπων. Αλλά ήρθες και έσουσες ημάς, ομολογούμε την χάρη και ήρθομε τον έλεο, που κρύπτομε την ευεργεσία. Σας της φύσεως ημών γενάς ενδιαφέρουσας. Παρθενικήν υγεία σας μήτραν το τόπο σου. Πάσα εκτίσεις συμπλησές επιφανένα. Σίγαρο Θεός ημών, επί της γης όφης και της ανθρώπης ημών εστράφης. Σύγει τα Ιορδάνια ρήθρα υγεία σας, ουρανός δεν καταπέμψας στο Πανάγιό σου πνεύμα. Και τα σκεφαλάς των εκκλήσιων εμφολεγόντων συνέτρεψαν στρατών. Αυτός ο φιλάνθρωπος βασιλεύ, πάρεσον και λίγια της εκκλησίας του Αγίου σου Πνεύματος και Αγίας όλοι το είδο τούτο. Αυτός ο φιλάνθρωπος βασιλεύ, πάρεσον και λίγια της εκκλησίας του Αγίου σου Πνεύματος και Αγίας όλοι το είδο τούτο. Αυτός ο φιλάνθρωπος βασιλεύ, άρεσον και λίγια της υποθετήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και Αγία σου το είδωρ τούτο. Αμήν. Και δώσε αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιωβάνου. Ποίησον αυτό αυθασίας του γη, αγιασμού δώρου, αμαρτημάτων λυτήριο, νοσημάτων αλεξιτήριο, δαίμος συνολέτριο και συναντίες δυνάμεις συναπρόσιτων, αγγελικής ισχύως των πληρωμένων. Είναι πάντες οι αδειώμενοι και μεταλαμβάνοντες έχει εν αυτό προς καθαρισμό ψυχών και σωμάτων, προς ιατρίαν παθών, προς αγιασμόν οίκων, προς πάσαν ωφέλειαν επιτήμια. Σίγαλοι ο Θεός ημών, ο δίδατος και πνεύματος ανακαινήσας την παλαιωθήσαν πίσιν υγεία της αμαρτίας. Σίγαλοι ο Θεός ημών, ο διήδατος κατακλείσας επί την ζηνόια την αμαρτία. Συ ο Θεός ημών, ο διαθαλάσσης ελευθερώσας της δουλείας Φαραώ, δια Μωυσέως το γένος των Εβραίων. Συ ο Θεός ημών, ο διερήξας πέτραν εν ερήμο, και ερήμησαν μύρατα και ρήμα και χήματα και χρήστησαν και διψώντα των λαών σου θέσας. Συ ο Θεός ημών, ο διήδατος και πυρός διαηλίου απολάξας του Ισραήλ εκ της πλάνης του Βάρ. Αυτός καλήν δέσποτα, Αγίας όλου το είδωρ τούτο, το πνεύματι σου το Άγιο. Αμήν. Αυτός καλήν δέσποτα, Αγίας όλου το είδωρ τούτο, το πνεύματι σου το Αγίο. Αμήν. Αυτός καλήν δέσποτα, Αγίας όλου το είδωρ τούτο, το πνεύματι σου το Αγίο. Αμήν. Δώσ' πάση, είστε απτωμένος, είστε χλειωμένος, είστε μεταλαμβάνωση των αγιασμών, την ευλογία, την κάθαρση, την υγεία. Και σώσον, Κύριε, τους δούλους σου, πάντας τους άρχοντας σήμερα, και φύλαξον αυτός υπό τη σκέπη των κτήριων σου ειρήνη. Υπόταξαν αυτής πάντα εχθρών και πολέμων, χάρισε αυτής πάντα τα προσωτερία αιτήματα και ζωή την αιώνια. Είναι και δια στοιχείων και δια ανθρώπων και δια άγγελων και δια ορωμένων και δια ορωάτων. Δοξάζητε σου το Πανάγιο όνομα, συν το Πατρί και το Αγίο και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
Και καταξίωση είναι η βάση εμπληστήρη του αγιασμού σου, διότι στη δίδα του στούντου μεταλήψεώς του κερατισμού και γενναίες του ημίν, Κύριε, εις υγείαν ψυχής του και το σώμα του. Σίγαρη αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα να αναπέμπω μερσήν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί, εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του Αγεμήτωρου.
Thank you.
γιατί. Thank you.
Ελα,
Εδώ πολύ χαίρομαι. Και εσάς κύριε Έπαρχο που φέρατε το κανάλι μέχρι εδώ να το πάρει τι να κάνουμε κανένα ταξίδι. Αυτός ο τόπος είναι στρατηγέ, τον φυλάτε εσείς και μέσα στα κόμματα και το λέω. Τον φυλάτε για να τους το παροδίνετε ελεύθερο, όχι για να τον φυλάτε. Δεν κάναμε τίποτα έτσι, για να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι. Κουρζή, κουρζή. Δεν μπορούμε, κρατάμε, κράτα ζήτη. Βασιλότητα λίγο να βλέπουμε και εμείς. Πάτε,